Radio North 98. Η ενημέρωση στα βόρεια. Radio North 98 από τα Βόρεια, επιστρέψαμε. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ένας πολιτικός άνδρας που είναι πολύ γνωστός στο Πανελλήνιο και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Έχει διατελέσει Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Υφυπουργός Εξωτερικών, Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και τώρα είναι υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το Πάλε Ποτέ Πασόκ, το Κίνημα Αλλαγής. Αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη στον κόσμο. Καλησπέρα. Πώς είστε? Καλά, μόλις κατέβηκα από τα ψηλά, από το ΣΕΙΞΟΥ. Ήταν εκεί μια επίσκεψη της Προέδρου μας, που σήμερα έχει και την κεντρική της εκδήλωση 8 η ώρα στο λιμάνι, και θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί το δάσος του ΣΕΙΞΟΥ καταστρέφεται για δεύτερη φορά και μάλιστα τώρα καταστρέφεται εσωτερικά, λόγω της αβελτηρίας της κυβέρνησης και της διοίκησης. Καταστρέφεται το υπόλοιπο που έχει απομείνει, από εκεί έχει ξεκινήσει η καταστροφή και δεν φαίνεται να μπορεί να σωθεί. Διότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ η διάβρωσή του. Και δεύτερον, οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι σημειακές και δεν μπορούν να περιορίσουν την επέκταση του προβλήματος και της ζημιάς. Δυστυχώς, θα ξαναζήσουμε την τραγωδία χωρίς να βλέπουμε φωτιές, χωρίς να βλέπουμε πυροσβεστικά, του 1997. Κύριε Μαγκριώτη, έχει προσδιορίσει το ΚΙΝΑΛ το ρόλο που θέλει να παίξει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας? Όπως το έχω πει πολλές φορές, το ΚΙΝΑΛ θέλει να είναι η δύναμη της σταθερότητας, γιατί εκπροσωπεί τις δυνάμεις της μετριοπάθειας και της λογικής, και δύναμη σταθερότητας και ανάπτυξης, θετική δύναμη. Θέλει να είναι ο καταλύτης για τη διαμόρφωση ενός κυβερνητικού σχήματος, το οποίο θα στηρίζεται σε ένα καθαρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στο κράτος και στην οικονομία, αυτό που δεν έκαναν όλες οι κυβερνήσεις. Το ξεκινήσαμε εμείς το 2010, αλλά πολύ γρήγορα και με την πτώση της κυβέρνησής μας, σταμάτησαν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην οικονομία. Το κράτος παραμένει βαρύ. Έχει περιοριστεί βέβαια ποσοτικά, αλλά παραμένει αναποτελεσματικό. Ήδη αυτό που είπαμε προηγουμένως για το ΣΕΙΞΟΥ είναι χαρακτηριστικό. Είναι καθαρά ευθύνη του κράτους. Από το 2017 είναι εντοπισμένο το πρόβλημα. Δεν πήραν κανένα προληπτικό μέτρο. Άφησαν να επεκταθεί και σχεδόν να καταστραφεί το δάσος. Και χθες ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε 50.000 ευρώ για την υλοτόμηση. Δηλαδή, για την ολική καταστροφή του δάσους. Καλά, εδώ αυτή τώρα υπάρχει και ένα παράλογο κατά τη δική μας άποψη του ελεύθερου ρεπορτάζ τους συντάκτες. Το παράλογο έχει ως εξής, ότι κόβεις τα χαλασμένα δέντρα, κρατάς τα δέντρα τα οποία είναι καλά κατά τη γνώμη σου, αλλά δεν ξέρεις αν έχουν προσβληθεί και αυτά. Και αυτό οπότε, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία της διοίκησης, της κυβέρνησης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το δασολογικό τμήμα έχει μελετήσει το δάσος, οι άνθρωποι εκφράσαν και δημόσια τη διάθεση να προσφέρουν και κανείς δεν τους καλεί. Ζούμε σε μια εποχή απόλυτου παραλογισμού. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται μεταρρύθμιση το κράτος, για να μπορούν οι υπηρεσίες να είναι πιο κοντά και στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα και στο πολίτη και στο περιβάλλον. Και σκεφτείτε, αυτή η κυβέρνηση έχει και τίτλο ότι είναι και η κυβέρνηση των οικολόγων πράσινων. Και μάλιστα εξελέγει με πολύ υψηλά τη σημαία της περιβαλλοντικής προστασίας. Και βλέπουμε, όχι μόνο δεν ασκεί πολιτικές επανάκτησης του περιβάλλοντος, δηλαδή περιβάλλον που χάθηκε από τις αβελτηρίες των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και από το κακό συνεννοούμενο ιδιωτικό συμφέρον, αλλά καταστρέφεται και το περιβάλλον που υπήρχε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει το κράτος, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η οικονομία. Εάν δεν υπάρξουν οι μεταρρυθμίσεις στους κλάδους και στους τομείς αυτούς, τότε θα σέρνεται η χώρα. Και μέχρι πότε θα μπορεί να κόβει μισθούς και συντάξεις, να περιορίζει το κοινωνικό κράτος, να περιορίζει τις επενδύσεις στην υγεία και στην παιδεία, για να μπορεί να ανταποκρίνεσαι στα χρέη σου απέναντι στους δανειστές. Πολύ γρήγορα θα ξαναπέσει και στην ύφεση και στην πιο βαθιά κρίση η οικονομία μας. Και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση αυτή φεύγοντας αφήνει μεγάλες μαύρες τρύπες. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί με αστεράκια τη σημειώνουν ευγενικά, για να μην χρεωθούν ότι παρεμβαίνουν εκλογές. Το κάναν και το 9, όπως θυμάστε αυτό, τότε ακόμα χειρότερα βεβαίως. Το κάνουν και τώρα. Αυτοί είναι οι θεσμοί. Έτσι λειτουργούν. Με αστεράκια, με προειδοποιήσεις. Είναι βέβαιο, κρατήστε το σε λίγες μέρες, όταν θα αναλαμβάνει την κυβέρνηση της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί όλα δείχνουν ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα παραλάβει και θα το πει καμένη γη. Αν δεν το πει καμένη, θα πει ισοπεδωμένη γη. Βεβαίως αυτό θα είναι υπερβολή, αλλά είναι σίγουρο ότι θα παραλάβει μεγάλες τρύπες στην οικονομία και πολύ περισσότερο ένα κράτος κουρασμένο
και ένα αποτελεσματικό. Ποιον θα εμπιστευτείτε περισσότερο την επόμενη μέρα, κύριε Μαγκλιώτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη Νέα Δημοκρατία, τον Αλέξη Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό το δίλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι μεταξέλιξη του προηγούμενου διλήμματος του βολικού βαρβάρου και ενίοτε βολικού βλάκα που θεωρούσαν το Πασόκ, που του χρέωναν όλα τα δεινά της χώρας. Λιδωρούσαν την μεταπολίτευση στην καλύτερη περίοδο της χώρας και το ξέρει ο κόσμος. Άλλωστε, όλα τα κόμματα θέλουν να πιστέψουν στην κανονικότητα της μεταπολίτευσης, αλλά κρύβουν πώς χτίστηκε αυτή η μεταπολίτευση και ποιο κυρίως κόμμα δούλεψε για αυτή τη λαμπρή περίοδο της χώρας. Έτσι λοιπόν, βόλευε στη Νέα Δημοκρατία να χρεώνει την κρίση στο Πασόκ για να καλύπτει τις δικές της ενοχές και ιδιαίτερα της τελευταίας κυβερνητικής περίοδου του κ. Καραμαλή 2007-2009, πρόσφατα ο κ. Γιούγκερ, είναι ομοειδεάτης του κ. Καραμαλή, ο επικεφαλής της Κομισιόν, είπε ότι η κρίση προκλήθηκε το 2009, το 2007-2009. Εκείνη η κυβέρνηση προκάλεσε την κρίση, της έδωσε και όνομα. Αυτά είναι διαπιστωμένα, είναι κατοχυρωμένα και οι κυβερνήσεις, να ξέρετε, από το 2011 και μετά, όλες οι κυβερνήσεις και του Σαμαρά και του Τσίπρα, στους προϋπολογισμούς που ψηφίζουν, υιοθετούν πλήρως τα μέτρα της Ελστάτ, για τα οποία ακόμα καταδιάγεται ο κύριος Γεωργίου, παρότι τρεις έχει αθωωθεί και ομοφόνος. Αυτή είναι η ντροπή της χώρας. Πώς να χτίσεις το μέλλον όταν το παρόν έχει χτιστεί σε ένα μεγάλο ψέμα? Τώρα λοιπόν έχει μεταξελιχθεί αυτό το δίλημα. Με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε? Το πρόβλημα της χώρας είναι με ποια πολιτική θα πάμε την επόμενη μέρα. Και το κίνημα αλλαγής πιο δυνατά, το είπα και το πρωί στην κυρία Γερματά, στην ολιγόληπτική συνομιλία μας στο ΣΕΞΟ που επισκέφτηκε και θέλω να την επενέσω για αυτή τη πρωτοβουλία και την επιλογή. Στα λίγα λεπτά που ήταν το πρωί πηγαίνοντας προς την Πέλα, επισκέφτηκε το δάσος, γιατί πράγματι είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Τη είπα λοιπόν ότι είναι η στιγμή να διατυπώσουμε δημόσια τα 10 αυτά σημεία μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στην οικονομία, τα οποία όποιος θέλει να κυβερνήσει μαζί μας θα τα υπογράψουμε. Θα είναι γνωστά στο λαό, δεν θα γίνει οποιαδήποτε κυβέρνηση με αγκαλιές στα ζάπια όπως έγινε το 2015 ή με τηλεφωνήματα όπως έγινε το 2012. Θα γίνει αλλά Γερμανία. Με βασανιστικό διάλογο, συνεννόηση και υπογραφή κειμένων που θα δημοσιοποιηθούν και θα ακολουθείται ο ειδικός χάρτης και ο λαός θα ελέγχει. Πραγματική και αν σύμβαση, αυτά παραβιά, ακριβώς, σύμβαση και συμβόλαιο με το λαό. Συμβίωση. Και αν αυτά παραβιάζονται, τότε καμιά κυβέρνηση δεν έχει νόημα να συνεχίσει να υπάρχει. Ο ελληνικός λαός πρέπει και πάλι να δώσει τη λύση. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις. Και σε αυτές πρέπει να τοποθετηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Τους βολεύει όμως, γι' αυτό και ακύρωσαν με προσχηματικούς λόγους και τον debate των αρχηγών. Όχι ότι τα πρόσθεται κάτι, αλλά δεν θέλουν να συζητήσουν κρίσιμα προγραμματικά θέματα, γιατί έχουν βολευτεί στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που αδρανιακά φαίνεται θα είναι και αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Καθένας έχει βολευτεί στο ρόλο που του έταξε, θα έλεγα, ο ελληνικός λαός και θα τον δούμε και πολύ γρήγορα. Ο Μέν Μητσοτάκης νομίζω ότι θα αναλάβει και θα σώσει τη χώρα, αλλά είναι βέβαιο, εγώ το δίνω πίσω χρόνο μέχρι τα Χριστούγεννα που θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Αντί να εφαρμόσει αυτά που είπε, θα πάρει και άλλα μέτρα. Και ο Δε Τσίπρας χτίζει τα αναχώματα για τη νέα λαϊκίστικη αντιπολίτευση. Μία διευκρίνηση. Επειδή είπατε, το ζήτημα δεν είναι με ποιο κόμμα θα πάμε, το ζήτημα είναι με ποια πολιτική θα πάμε. Πίσω από κάθε κόμμα δεν κρύβεται και μια πολιτική? Όχι, διότι τα κόμματα έχουν άλλες ατζέντες όταν συζητούν εσωτερικά και άλλες όταν μιλούν δημόσια. Στο λαό τον τάζουν ότι θα τον κάνουν νέο, όμορφο, πλούσιο και υγιή. Και στην πραγματικότητα τον εφαρμόζουν, τι λένε, δεν ξέραμε τι παραλάβαμε ή ότι αναγκαστήκαμε και συμβιβαστήκαμε γιατί οι δανειστές και οι θεσμοί μας το υποχρέωναν. Και έτσι λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, ο πρώτος αντιμνημονιακός, κάτι δική του ρίση, με ένα μέα κούλπα μπροστά στη Μέρκελ, μόλις έγινε πρωθυπουργός, ξέπλυνε τις δικές του ενοχές και τα ζάπια, τα ξέχασε. Και ένα Τσίπρας ο οποίος τα τάσχιζε όλα, ένα Τσίπρας που θα έδιεχνε τη Μέρκελ, ένα Τσίπρας που θα χόρευε τις αγορές, με μια ρίση ότι τι να κάνουμε, είχαμε αυταπάτες κι εμείς, ξέπλεξε με το παρελθόν, ξέπλεξε με όλο αυτό το θυμό που καλλιέργησε στον κόσμο, με όλο αυτό τον προσανατολισμό. Έγινε και αυτός πρωθυπουργός. Φεύγει με την κατακραυγή του κόσμου. Όπως έφυγε την προηγούμενη. Το κίνημα αλλαγής ξέπλεξε με το παρελθόν. Το κίνημα αλλαγής, το δικό του παρελθόν, καταρχάς ο ίδιος ο λαός το έχει διαχωρίσει με το παρελθόν του. Θεωρεί λαμπρή εκείνη την περίοδο και την τιμά, παρότι τη λιδωρούν οι άλλοι, και θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν πορεύεται όπως πρέπει να πορευτεί. Εκτιμώ ότι έχει κάνει αυτοκριτική το δικό μας κίνημα. Θα σας πω όμως με ειλικρίνεια ότι δεν έχουμε κάνει την αυτοκριτική που πρέπει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να λέμε απλώς ότι κάναμε κάποια λάθη στον Α, Β τομέα ή κάποια στελέχη μας δεν τίμησαν τον όρκο τους και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να πούμε ποια ήταν αυτά τα λάθη. Και εγώ τα έχω πει, τα έχω γράψει και θα τα επαναλάβω.
καλλιεργήσαμε μια εντύπωση στον κόσμο, και βεβαίως και οι εποχές το ήθελαν αυτό και στην Ευρώπη γενικότερα, ήταν εύκολες, ότι η άνοδος, η κοινωνική, η οικονομική, η επαγγελματική, η πολιτική είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Και πράγματι το ζήσαμε αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν βρεθήκαμε μπροστά στην κρίση και ανοχήρωτη από τις αβελτηρίες της Νέας Δημοκρατίας και μας χτύπησε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, ο κόσμος βρέθηκε ξαφνικά ζαλισμένος. Διότι νόμιζε και έτσι πίστευε και φταίμε σε αυτό πολύ, ότι κάθε μέρα θα αποκτά και περισσότερο πλούτο, θα παίρνει και μεγαλύτερο αυτοκίνητο, θα βρίσκει και καλύτερη δουλειά, θα κάνει και καλύτερες διακοπές. Η οικονομία δεν είναι έτσι. Έχει κύκλους ανωδικούς και κύκλους καθοδικούς. Και αυτό έπρεπε να το ξέρουμε εμείς και έπρεπε να είχαμε μιλήσει πρώτοι εμείς, που μας είχε εμπιστευτεί πολλές φορές ο ελληνικός λαός, και χτίσαμε την κοινωνική Ελλάδα, χτίσαμε την περήφανη Ελλάδα, αλλά αφήσαμε και πολλές, θα έλεγα, πάρα πολλές τρύπες, αφήσαμε πάρα πολλά κενά, όπως αυτό περιέγραψε. Για μένα μια τέτοια αυτοκριτική είναι πολύ πιο σημαντική από την αυτοκριτική ότι κάναμε λάθη, όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Μιας που είμαστε στο φάσμα της αυτοκριτικής, η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ ήταν λάθος ή όχι? Κατά την εκτίμησή μου, ορθώς υπήρξε συγκυβέρνηση, αλλά έγινε σε λάθος πλαίσιο. Εκείνη η συγκυβέρνηση, όπως είπα, έγινε επίσης με ένα τηλεφώνημα. Στη βάση να υλοποιήσουμε το μεσοπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο ήταν ένα πρόγραμμα που έπρεπε να υλοποιηθεί, το πέτυχε ο Γιώργος Παπανδρέου και άμβλυνε πάρα πολύ τους σκληρούς όρους του πρώτου μνημονίου. Έπρεπε να εφαρμοστεί και να ολοκληρωθεί. Ταυτόχρονα όμως έπρεπε να εφαρμοστεί και μια στρατηγική μεταρρυθμίσεων. Μας το ζήταγαν οι θεσμοί. Το έχει ανάγκη η χώρα στο κράτος και στην οικονομία. Στο κράτος, θα θυμάστε την κοπτοραπτική του κ. Μητσοτάκη που απέλυε τις καθαρίστιες. Με αυτό θα έλυνε το δημοσιονομικό πρόβλημα του κράτους. Αντί να μεταρρυθμίσει τις δομές, να προωθήσει αποφασιστικά την αξιολόγηση, να προωθήσει αποφασιστικά μια νέα διάταξη, μια νέα φιλοσοφία, όπου οι υπηρεσίες θα είναι επιτελικές και ελεγκτικές, να ενισχύει δηλαδή τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους μηχανισμούς σχεδιασμού, δεν έκανε τίποτα σε αυτό το τομέα. Το κράτος σε όλες τις βαθμίδες του παρέμεινε με τη δομή και τη λειτουργία των τελευταίων 150 χρόνων. Ο κόσμος έχει αλλάξει 40 φορές και εμείς παραμένουμε με τη ίδια δομή και την ίδια τοπία. Σας είπα, πήγα προχθές στην Εγνατία. Έναν φορέα που μας τον ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας τον επέβαλε, διαφορετικά δεν θα χρηματοδοτούσε την κατασκευή της Εγνατίας. Έχει μια τεράστια εμπειρία, διεθνή εμπειρία, γύρω από το κατασκευαστικό κομμάτι. Και οι κυβερνήσεις μετά το 12 την αφήνουν και καταραίει, δεν της δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει την τεχνογνωσία της, και πρόσφατα ουσιαστικά την έχουν κλείσει. Περιμένει το μοιραίο. Πήγα χθες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η πιο λαμπρή σελίδα του Πασόκ της δεκαετίας του 80, για την οποία ο κόσμος μας τίμησε πολλές φορές. Δεν καταλάβαμε κι εμείς, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι στα 35 χρόνια έπρεπε να έχει αλλάξει δύο φορές το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα αντίστοιχα των κρατών που είχαν προηγηθεί από εμάς, όπως η Βρετανία, έχουν αλλάξει δύο και τρεις φορές τη δομή, τη φιλοσοφία και τη λειτουργία τους. Δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, παράδειγμα, με διοικείς που διορίζουν τα κόμματα, δηλαδή τους αποτυχώντες πολιτευτές ή τα κομματικά στελέχη, που πολλές φορές δεν έχουν και καμιά σχέση με τον ιατρικό χώρο, για να μπορούν να αναπαράγουν και να ανακατανέμουν τις πελατειακές σχέσεις με τους εργαζόμενους. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και πρέπει να γίνεται με management, με σύγχρονο management, γιατί είναι μια τεράστια επιχείρηση ένα νοσοκομείο, και χρειάζεται αυτό που πλέον στην Ευρώπη είναι η καθημερινότητα. Χρειάζεται δηλαδή ένα σχέδιο. Design management το λένε οι Ευρωπαίοι, και το έχει φέρει το ΚΕΠΑ στην Ελλάδα και εκπαιδεύει τους νέους πάνω σε αυτό. Τώρα τι να κάνει ένα κομματικό στέλεχος, το οποίο το μόνο που ξέρει είναι να προπαγανδίζει την κομματική θέση, και καλώς κάνει και ανταμείβεται με την διοίκηση ενός νοσοκομείου. Έτσι γινόταν πάντα. Πήγαμε να τα αλλάξουμε το 2010. Σε μεγάλο βαθμό το αλλάξαμε. Δυστυχώς από το 2012 και μετά πήγαμε στο 4-2-1 και τώρα είμαστε στο 100% κομματικά στελέχη. Αυτά ήταν τα λάθη που κάναμε κι εμείς. Αυτή ήταν και η δική μου κριτική στην κυβέρνηση εκείνης εποχής Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Ότι δεν πήγαμε με ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων, πήγαμε απλώς με ένα σχέδιο ρυθμίσεων για να υπηρετήσουμε το μεσοπρόθεσμο, και ορθώς το κάναμε, αλλά όμως η χώρα για να βγει από την κρίση δεν μπορεί να βγει μόνο με δημοσιονομική εξυγίανση. Η δημοσιονομική εξυγίανση και σταθερότητα θα είναι διατηρήσιμη μόνο αν υπάρχει ανάπτυξη. Και ανάπτυξη θα υπάρξει όταν το κράτος γίνει επιτελικό, όταν το κράτος βοηθά την επιχειρηματικότητα και όχι τις κτίζει εμπόδια. Αυτό όταν ήθελα... αλλάξουμε και χτυπήσουμε τα καρτέλ στην οικονομία. Αυτό και έχουμε πολλά καρτέλ στην ελληνική οικονομία. Θα μας ακούνε κάποιοι και θα λένε: καλά τα λέει ο κύριος Μαγκριώτης, έμπειρος πολιτικός είναι, έχει πολιτικό λόγο, αλλά μιλάνε όλοι για ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη είναι κάτι πολύ αφηρημένο. Συγκεκριμένα, αυτό ενδιαφέρει τον ακροατή και τον πολίτη. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε αυτή την ανάπτυξη? Είναι συγκεκριμένο και δεν έρχεται με αερόστατο. Ακριβώς όπως πολύ σωστά το λέτε. Ο πρώτος παράγων είναι η πολιτική σταθερότητα.
χρειάζεται να επενδύσει σε μια χώρα που δεν έχει πολιτική σταθερότητα. Ο δεύτερος όρος είναι η οικονομική πολιτική που θα ασκείς να μην είναι ελλειμματική. Η οικονομική πολιτική που ασκείς, να μην σωρεύει σε ελλείμματα και χρέη, γιατί θα σε πετάξουν πάλι έξω αγορές. Θα είσαι αφαιρέγγιος και κανένας δεν θα ρυψοκινδυνέψει και πάλι να φέρει χρήματα στην Ελλάδα. Ο τέτοιος παράγοντας είναι το κράτος που υποδέχεται έναν επενδυτή απ' έξω ή αξιοποιεί έναν εγχώριο επενδυτή, θα πρέπει να τον υποστηρίζει στα πλαίσια της νομιμότητας πάντα. Να μην του βάζει είτε γραφειοκρατικά, είτε εμπόδια, είτε εμπόδια ανεπάρκειας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα με το ελληνικό κράτος. Ξέρετε, μετά την κρίση και τα μνημόνια, ποσοτικά το κράτος μας είναι κάτω από το μέσο όρο των κρατών της Ευρωζώνης. Παραγωγικά και ποιοτικά όμως είμαστε στο 30%. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα της Εγνατίας. Η Εγνατία είναι ένας εκτελεστικός βραχίωνας, αναπτυξιακός βραχίωνας, σύγχρονος, μοντέρνος, που μας τον επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το ξεκίνησε να κατασκευάζεται η Εγνατία από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΟΔΕ. Δεν γινόταν τίποτα, χάνονταν τα λεφτά. Είχαμε λοιπόν αυτό τον σύγχρονο αναπτυξιακό βραχίωνα που έφτιαξε την Εγνατία τα περίπου 700 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου σύγχρονου σε 15 χρόνια, σε χρόνο ρεκόρ. Και πάμε να τον καταστρέψουμε. Ενώ μπορεί να τον αξιοποιήσει το κράτος σε όλα τα δημόσια και αναπτυξιακά έργα. Να του δώσει παράδειγμα την αρμοδιότητα και την έχω προτείνει του παράλληλου μετώπου, του παράκτου μετώπου Θεσσαλονίκη. Η ανασφάλεια του πολίτη πέρα από την Εγνατία και τα μεγάλα έργα που σαφώς είναι ένα θέμα αναπτυξιακό. Πώς θα λυθεί. Για να ασφάλεια του πολίτη. Φτάνω λοιπόν στο θέμα. Ο συνταξιούχος στις 8 Ιουλίου. Ο εργαζόμενος στις 8 Ιουλίου. Ο ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Ο δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Προσέξτε τώρα. Ο συνταξιούχος, για να έχει σίγουρη τη σύνταξή του, πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι που θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να υπάρχει και ένας κρατικός προπολογισμός που θα στηρίζεται σε υγιή φορολογικά έσοδα. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει και σύνταξη για τον συνταξιούχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει κανένας κουβάς δίπλα για να παίρνουμε λεφτά. Άρα λοιπόν, για να διατηρηθεί το σημερινό συνταξιοδοτικό καθεστώς ή και για να βελτιωθεί, θα πρέπει να υπάρξει επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα. Η οποία θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Δηλαδή, πώς βρέθηκε. Η 13η σύνταξη, το προεκλογικό επίδομα, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη σύνταξη, δεν στηρίζεται σε υγιή, το τονίζω, φορολογικά έσοδα, δεν στηρίζεται σε υγεία, θα τα βρει μπροστά η επόμενη κυβέρνηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ήδη έχει πει την πρόβλεψή της ότι θα είναι 2,9 το πρωτογενές πλεόνασμα και σε καμιά περίπτωση δεν θα περάσει το 3,5%, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε ο κύριος Τσίπρας για να δώσει το προεκλογικό αυτό επίδομα. Συνεπώς, όλα αυτά θα αναθεωρηθούν από την επόμενη κυβέρνηση και φυσικά ο κύριος Τσίπρας θα λέει: εγώ σας τα έδωσα, ο Μητσοτάκης σας τα παίρνει. Αυτή την πραγματικότητα και την αλήθεια πρέπει να την πει, να τη μάθει ο ελληνικός λαός και να μην κρύβεται κανένας πίσω από το δάχτυλο. Ο κύριος Μητσοτάκης πουλάει μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος όμως στον κόσμο, ότι θα καταφέρει να μειώσει. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Ο κύριος Μητσοτάκης για να μειώσει το 3,5% στο 2,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος, όπως και ο Τσίπρας, θα διαπραγματευτεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πρέπει να δώσει ένα σίγουρο, σταθερό και υλοποιήσιμο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή θα πρέπει να αποδείξει στους Ευρωπαίους ότι με τα μέτρα που θα πάρει και τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνει, θα μπορεί κάθε χρόνο να πιάνει το 2,5%, το τονίζω αυτό, και θα είναι αυτό διατηρήσιμο και θα φέρει μια ανάπτυξη που θα ξεπεράσει το 3%. Πέστε μου εσείς, με τις ανισορροπίες και τις τρύπες που θα παραλάβει αύριο ο Μητσοτάκης. Είναι βέβαιο. Αυτό είπα με αστερίσκους μέχρι τώρα. Έτσι. Μιλούν οι κοινοτικοί. Είπαμε και προηγουμένως τις εκτιμήσεις Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες είναι εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι αυτή που κάνει τις βασικές εκτιμήσεις γύρω από τα δημοσιονομικά. Πέστε μου αύριο, πώς θα διαπραγματευτεί μια ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμούς τη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 1%, περίπου 1,8 δις εκατομμύρια το χρόνο, για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει στοιχειωδώς λίγο τις αναψυκτικές υποδομές, την κοινωνική πολιτική, να προσλάβει κάποιους εκεί που χρειάζεται, να προσλάβει και με αξιόπιστους και διαφανείς όρους. Σε καμιά περίπτωση δεν θα το μπορέσει. Άρα λοιπόν, αυτό είναι που λέω εγώ, μια κυβέρνηση μακράς πνοής με μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, μόνο σοβαρή και υπεύθυνη, να πείσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να κάνει το 3,5-2,5, να μας αφήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά η οποία θα είναι όμως βέβαιη, όχι η Τρόικα, θα είναι βέβαιοι οι επενδυτές, ξένοι και Έλληνες, και σίγουροι όταν επενδύσουν δεν θα χάσουν τα λεφτά τους. Γιατί αν δεν υπάρχουν ξένες και ελληνικές επενδύσεις, δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές, δεν υπάρχουν συντάξεις, δεν υπάρχουν μισθοί. Δεν ισχύει το αντίστροφο. Αυτό είναι στοιχειώδες μάθημα πολιτικής οικονομίας που στην Ελλάδα δυστυχώς ποτέ δεν το ξέραμε. Γι' αυτό πάντα βάζουμε το κάρο μπροστά από τ' άλογο.